Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο του Καλυθέας. Διακόπτουμε λίγο πάλι να σταματήσει η μουσική και επαναρχόμαστε πολύ λίγο. Α, σταμάτησε, ωραία. Είμαστε εδώ στο γήπεδο της Καλυθέας για τον αγώνα του Κυπέλλου. Δεν έχω. Ένα. Το πατάω. Ένα. Ένα, δύο. Ένα. Περιμένω λίγο να φτιάξει το μικρόφωνο για να κάνουμε την παρουσίαση των ομάδων. Ένα, δύο. Δεν ακούγεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ των ομάδων του Νεσπερίδων, Γουσού Νεσπερίδων και του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Περιμένω ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Δύο ομάδες που στην πρώτη αγωνιστική ήρθαν με νίκη και οι δύο ομάδες. Ο Μεν Εσπερίδες με μεγάλη νίκη 69-66 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να ήταν μικρή διαφορά, αλλά ήταν μια νίκη με 69-66 απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής κέρδισε με μεγάλη διαφορά τον Νεοφώτιστο Αθηναϊκό με 74-45. Δεν θα σας πούμε ακόμα τα ρόστερ των δύο ομάδων, να δούμε αν θα φτιαχτεί το μικρόφωνο για την παρουσίαση. Θα μιλήσουμε, θα το ακούσετε από την παρουσίαση, αλλά περιμένουμε λίγο να δούμε. Αν δεν γίνει η παρουσίαση, θα επανέλθουμε. Έχουμε και τους διαιτητές μπροστά μας. Θα σας πούμε τα ονόματα σε λίγο. Λοιπόν, εμείς σας λέμε λίγο τα ρόστερ των δύο ομάδων για τη φιλοξενούμενη ομάδα του Ηρακλή. Με το νούμερο 3 η Σαβίνα Καραλή, νούμερο 5 η Μαρία Ιχούλη, νούμερο 6 η Μελίνα Ιωάννα Παπά, νούμερο 7 η Γιαννούδη Αθηνά, νούμερο 8 η Δέσποινα Παπαροϊδάμη, νούμερο 9 η Αρίστη Γιανακάκη, νούμερο 11 η Ευθροσύνη Πατούνη, νούμερο 2, έρχεται το μικρόφωνο, οπότε σε λίγο θα τα ακούσετε και κανονικά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι με το μικρόφωνο να κάνουμε και την παρουσίαση των ομάδων. Τον γυμνάσαμε. Δεν θα κάνουμε παρουσίαση, προχωράμε λοιπόν. Νούμερο 18 η Ελένη Άννα η Κρανιώτη, νούμερο 21 η Καλάιλα η Ντίν, νούμερο 23 η Ντέγια η Τσέρτς και νούμερο 35 η Κάρα η Στάσα Μαρλάν. Η Στάσα Μαρλάν Κάρα. Για την ομάδα των Εσπερίδων, νούμερο 3 η Τζόρνταν Άσλεϊ Λιούις, νούμερο 4 η Ιωάννα Χατζηβασιλείου, νούμερο 5 η Σιέρα Γκρέις Μουρ, νούμερο 6 η Ουρανία Γιοργίνη, νούμερο 7 η Ελένη Χλιαουτάκη, νούμερο 10 η Άννα Μαρία Πρίφτη, νούμερο 11 η Ζωή Κορέ, νούμερο 13 η Χρυσάνθη Μπενέκη, νούμερο 14 η Ελένη Αναστασία Μαργέλου, 15 η Ντιάζ Λαράουρη Μαρ Σεγκούρα, νούμερο 23 η Μυρτώ Ηλιανούδη και νούμερο 32 η Αλάγια Ντέγιαν Πάτη. Λοιπόν, για να σας πούμε λίγο για το πρώτο παιχνίδι που είχαμε πρώτη σκόρερ για την ομάδα των Εσπερίδων με το νούμερο 3 την Λιούις με 25 πόντους και δεύτερη σκόρερ με το νούμερο 32 η Πάτη με 20 πόντους, με το νούμερο 32. Αυτές τραβήξαν το σκορ. Αντίστοιχα από την ομάδα του Ηρακλή, πρώτη σκόρερ ήταν η Κάρεϊ
με 20 πόντους, με το νούμερο 35, ψηλή. Και δεύτερη σκόρερ ήταν με 15 η Τσέρτς, το νούμερο 23. Έχουμε λοιπόν τις πρωταγωνίστρες του πρώτου αγώνα, να δούμε και σήμερα τι μας περιμένει. Περιμένουμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Στην αρχή θα κάνουμε λίγο χρόνο να μάθουμε τις παίκτριες. Από την ομάδα των Εσπερίδων, για να πάμε λίγο στο σημερινό ρόστερ. Με το νούμερο 4 Χατζηβασιλείου. Με το 3 η Λιούις. Με το 5 η Μουρ. Και πρώτη επίθεση για τις Εσπερίδες. Οργανώνει η Λιούις. Και δυσμένο φάουλ. Νωρίς. Για το 5 η Μουρ. Η Μουρ κερδίζει φάουλ. Έχει ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Τώρα βλέπετε και το σκορ. Έχουμε και σκορ και χρόνο σήμερα. 0-0 το παιχνίδι. Άστοχη στην πρώτη βολή. Άστε και στις δύο βολές. Εντυπωσιακό. Επίθεση για τον Ηρακλή, hand-off. Παίρνει την μπάλα με το νούμερο 23, Τσέτς. Με το 12, η Γεροστεργίου. Σούτ της Γεροστεργίου, άστοχο. Airball. Παναφορά για την Πάτη. Όχι, δεν είναι η Πάτη που θα κάνει το άλλο. Την επαναφορά θα την κάνει η Χατζηβασιλείου. Χατζηβασιλείου, Μουρ. Που οργανώνει το παιχνίδι Μουρ. Πάτη, στο καλάθι, φέρνει πάρα τη Βασιλείου, πολύ ωραία προσπάθεια, πάρα πολύ ωραία φάση. Και καλάθι από τη Μαριέλου. Η μικρή ξεκινάει καλά, με συμμετοχή. Φέτος έχει κάνει ένα περίεργο σχήμα ο κύριος Όφτσης, ο Θάνος ο Όφτσης. Κάνει κοντά, πάρα πολύ ωραία φάση για τη Μουρ, 4-0. 4-0 με το καλημέρα για τις Εσπερίδες, ξεκινούν πολύ καλά. Κυρίως από την άμυνα τους έκλεψαν την μπάλα, δεν φάγαν καλά στην προηγούμενη φάση και μπόρεσαν να φύγουν στο σκορ. Και πάλι καλή άμυνα, τρέχει η Μουρ, εφηνδιασμό και φτάνει κοντά στο καλάθι 6-0. Επίθεση για τον Ηρακλή. Και άλλη καλή άμυνα, δεν έχει φάγει καλάθι ακόμα οι Εσπερίδες. Εφηνδιασμό. Κάνει όμως το εφηνδιασμό και επαναφορά και πάλι για την ομάδα του Ηρακλή. 6-0 το σκορ. Με το νούμερο 21 οργανώνει τώρα το παιχνίδι η Ντίν. Ντίν, πασάει στη Γιαννούδη, από εκεί στη Γεωστεργίου, πάλι Ντίν. Ντίν, Γεωστεργίου, σούτ για τρεις. Εύστοχη. Σεφτέ με τρίποντο για τον Ηρακλή. Και τρέχει η Λιούις. Θυμίζω ήταν η πρώτη σκόρα στο προηγούμενο παιχνίδι. Με την Πάτη δεύτερη. Λιούις και πάλι χαντός με τη Χατζηβασιλείου. Πάει κοντά η Λιούις. Πολύ ωραία ξεσόβητος όμως, πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Εμείς, περιέργως, δεν είχαμε δει το παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα και δεν τις ξέρουμε. Τις παίκτριες είδαμε το σκορ μόνο 8-3. Φτάμε σε εδώ να τελειώσει. Γεωστεργίου, Γιαννούδη, κοντά στο καλάθι Κάρεϊ, πάει κοντά με την Πάτη, κερδίζει γκολ φάουλ, 8-5. Και πρώτο φάουλ για την Πάτη. Έχουμε δίκιο φίλοι, ο φωτισμός είναι λίγο χαμηλός. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μία βολή ακόμα. Εύστοχη βολή. 8-6. Με ένα τρίποντο και ένα έμεσο τρίποντο ο Ηρακλής μειώνει. Από το 6-0 το σκορ γίνεται 8-6. Οργανώνει Λιούις. Πασάρις της Βασιλείου. Δεν περνάει μπάλα κοντά. Καλή άμυνα κοντά στο καλάθι. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα πλάτη. Αλλαγή κατοχής. Την μπάλα και πάλι για τον Ηρακλή. Επίθεση για τον Ηρακλή, με την Ντίν, που οργανώνει το παιχνίδι.
Είναι την μπάλα στο πλάι στην Τζέρτς. Πολύ ωραίο μπάσιμο. Κακή αμήνα 8-8. Ισοφαρίζει ο Ράκης. Κάτι Βασιλείου. Παρολίγο να βγει η πίεση. Εν μέρη βγήκε, διότι καθυστέρησε την ομάδα των Εσπερίδων στον οργανώσει το παιχνίδι. Έχουν περάσει 5 δεύτερα. Πάμε να φάω για τις Εσπερίδες. Επαναφορά η Λιούις. Περνάει πάρα στη Μουρ. Πάει κοντά στο καλάθι. Πολύ ωραία προσπάθεια. Κι άλλο ένα καλάθι όμορφο από τη Μουρ. Για το 18 παραμένει μπροστά. Επίθεση για τον Ηρακλή. Κερδισμένο φάουλ για την Ντίν. Η οποία είναι δαιμόνια. Είναι πολύ γρήγορη. Σίγουρα ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο κύριος Σόφτσης. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον κύριο Νίκου. Επαναφορά με την Τιν. Χάρη, Τιν, Χαντόφ, παίρνει την μπάλα, παίζει με την Μαργέλου. Εύστοχο τρίποντο. Για πρώτη φορά μπροστά ο Ηρακλής, 11-10. Δικαιώνει την απόδοσή του στην πρώτη αγωνιστική. Επίθεση για την ομάδα των Εσπερίδων. Παραλίγο να γίνει και γίνεται το λάθος. Τρέχει η Τιν. Κοιτάξτε, δεν άφησε τη φάση να φύγει, κυνήγησε μήπως μπορέσει να εκδηλώσει εφηδιασμό. Δεν τα κατάφερα, αλλά είναι μπράβο της για την προσπάθεια. Μερικές φορές η προσπάθεια είναι το ίδιο σημαντική με το αποτέλεσμα, έτσι. Με πίδες και πάλι για τον Ηρακλή. Και πάλι περνάει. Δεν είναι καλή άμυνα εκεί. Νομίζω πως ο coach φωνάζει, δίκιο έχει και κερδίζει το φάουλ. Η Γιαννούδη, δύο βολές. Δέκα-έντεκα και δύο βολές για τη Γιαννούδη. Άφησε η συμπολή Γιαννούδη. Είναι ευκαιρία να πούμε για τους διαιτητές. Πρώτη διαιτητής η κυρία Κωνσταντινίδου, Ελένη Κωνσταντινίδου. Με πολύ μεγάλη εμπειρία, τρομερά παιχνίδια. Ήταν και τη Δευτέρα στην Α1. Στο Παναθηναϊκό με τον Μαρούση. Μουρ. Μαζί με τον κύριο Μακρόπλο και τον κύριο Πλέγα. Θα τους δύο, θα τους γνωρίζω, αλλά θα τους δούμε. Εμείς έτσι κι αλλιώς ξέρετε πολύ καλά ότι γενικώς αποφεύγουμε να κριτικάρουμε αποφάσεις των διαιτητών. Μόνο αν είναι κάτι πάρα πολύ εξόφθαλμο μπορεί να έχουμε διαμαρτυρία για να πούμε κάτι ότι δεν έγινε καλά. Θεωρώ και εγώ προσωπικά, ο Δημήτρης Αποσκήτης, ότι πρέπει να τιμούμε τους διαιτητές. Πρέπει να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη διεξαγωγή του αγώνα, να μην αντικρύευουμε τα πράγματα, να μπορούμε να κρατάμε μια ισορροπία. 10-12 το σκόρ και δύο βολές για την Πάτη, έφταγε στην πρώτη 11-12. Προβλέπεται ένα κλειστό παιχνίδι, θα δούμε πώς θα πάει. 12-12. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά η Μουρ με 6 πόντους. Οδηγεί το σκορ για τις Εσπερίδες. Ντίν. Γιαννούδη. Κάρι. Σουτ. Και άλλο τρίποντο. Πολύ εύστοχη ομάδα του Ηρακλή. Με τη Γεροστεργίου. Ξεκινάνε δυνατά. 12-15. Μειώνουν οι Εσπερίδες. Πάλι Ντίν. Pick and roll. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Δείχνει να έχει τραυματιστεί λίγο. Έχει κάτι σοβαρό. Μουρς πρόθυνε εφηδιασμό. Φτάνει κοντά στο καλάθι. Πάρα πολύ ωραία φάση. 16-15 μπροστά οι Εσπερίδες. Τελικά δεν είχε τίποτα γιατί σηκώθηκε. Για να τη δούμε. Έχει λίγο. Χάρη. Πάλι κι άλλο τρίποντο. Άστοχο αυτή τη φορά. Παραλίγο να χάσει το rebound. Η Γιαννούδη και έχουμε αλλαγή. Βγαίνει η Γιαννούδη και μπαίνει η Ζωή. Κορέ. Ναι, βγαίνει η Γιαννούδη και μπαίνει η Κορέ. Νομίζω ότι περισσότερο για τις δύο άμυνες που έχασε την παιχτριά της. Αυτό της λέει ο κύριος Σόφτσης. Επαναφορά 16-15 μπροστά στις Εσπερίδες.
Μεγάλο σκορ. Μόλις περάσαμε το πεντάλεπτο και το σκορ είναι 16-15. Μαργέλου. Και φτάνει η μπάλα στη Μουρ που οργανώνει το παιχνίδι. Μουρ. Πάει κοντά. Άρα λίγο να βάλει και το καλάθι και βάλει 6 πόντους η Μουρ. Είναι πάρα πολύ δραστήρια. Νομίζω πιο δραστήρια παίκτηρα των Εσπερίδων μέχρι τώρα. Ενώ αντίστοιχα από την άλλη πλευρά έχουμε μια ισορροπία στο σκορ. Έχει 3 πόντους η Κάρη, 2 η Τσέρτς, 3 η Ντίν, 6 μόνο γύρω Στεργίου. Η οποία έχει ξεκινήσει με 2 στα 2 τρίποντα. Μουρ και πάλι στη βολή, δεύτερη βολή. Και η Πάτη έχει άλλους 6 πόντους. 4-2 τραβάνε το σκορ. Εύστοχη στη δεύτερη, 17-15. Επίθεση με την Ντίν. Ντίν οργανώνει το παιχνίδι. Άσο στο πλάι στη Γιαννούδη, πάλι Ντίν, ήταν η μπάλα, πήγε τώρα με δύο Στεργίου που είχε βάλει δύο τρίποντα, Ντίν και πάλι για τρεις. Πολύ τρίποντα η ομάδα του Ηρακλή, δείχνει ότι έχει αυτοπεποίθηση και το σκορ προχτές της δικαιώνει, πάω λίγο να κάνει το λάθος Μουρ, δεν το κάνει όμως, παγίδες εκεί, ψηλά πίεση από την ομάδα του Ηρακλή, η ζωή, η κορέ κάνει ένα σούτ, το χάνει, Ντίν το ριμπάω, τρέχει στον εφηδιασμό, πάρα πολύ γρήγορη παίχτρια, να δούμε πώς θα, σταματήσει αυτό το τρέξιμο της Ντίν. Και έρθει το φάουλ. Και μπήκε στον πόνο στον Βολόν η ομάδα του Ηρακλή. Κοντά είναι και ο Ηρακλής. 3 έχει κάνει ο Ηρακλής, 4 οι Εσπερίδες. Επαναφορά. Κάρι. Παίρνει την μπάλα η Τσέρτς. Πάει κοντά στο καλάθι. Δεξιά πάει στη συνέχεια, αλλά κερδίζει δύο βολές. Και πάλι από την Κορέ. Νομίζω πως εκεί αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ο Σόφτσης. Στη δεξιά πλευρά η Τσέρτς είναι πάρα πολύ διεισδυτική, δεν μπορεί να σταματήσει. Έχει δημιουργήσει αρκετές φάσεις. Δύο βολές για την Τσέρτς. 17-15. 4 λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Άστοχη στην πρώτη. Και μάλιστα είναι άστοχες βολές. Οι Εσπερίδες έχουν 3 στις 6. Και ο Ηρακλής έχει 2 στις 4 τώρα, 2 στις 5, μάλιστα. Λιούις, μπήκε μέχρι μέσα, κοιτάξτε, καλή άμυνα μου. Και άλλη μια καλή άμυνα πάνω στη γύρηση από τον Ηρακλή. Αρχίζει σιγά σιγά οι προπονητές και μαθαίνουνε, Γιαννούδη. Και άλλο τρίποντο. 18-17. Πολύ καλός Ηρακλής, στα μακρινά σουτ. Καλή άμυνα. Βλέπουν την μπάλα, τρέχει ο Στεργίου, πάει μέχρι μέσα και πάει στο καλάθι. 20-17. Ευτεσμένα τα εμάδα από τον κύριο Σόφτση να αποφύγει τα λάθη. Τα λάθη έχουν δώσει ένα προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα του Ηρακλή. Να δούμε λίγο ένα διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Ερχόμαστε στο παιχνίδι μας. 20-17, συγγνώμη, το σκορ. Να αποβάζουμε 3 πόντων για την ομάδα του Ηρακλή. Να δούμε λίγο για το σκορ. Για την ομάδα του Ηρακλή έχει 8 η Γεροστεργίου. Πρώτο σκορ, 4 η Γιαννούδη. Οι Ελληνίδες τραβάνε το σκορ και από 3-2-3 οι 3 ξένες. Η Ντίν, η Τσέρτς και η Κάρεϊ. Αντίστοιχα για την ομάδα του
Το Αστερίδων η Μουρ τραβάει το σκορ με 7. Η Κορέα που είναι καλή στερ. Δεν μας δικαιώνει σε αυτή τη φάση. Την πάω την Τιν. Και σκορ στον εφηδιασμό. Ακόμα και είναι τελευταία παίχτρια. Πολύ γρήγορη. Και κερδίζει το φάουλ από την Λιούις. Κερδίζει το φάουλ από την Λιούις. Που είναι μεν το πρώτο, αλλά είναι δύο βολές. Ξαναπερνάει στο παιχνίδι κατά τη Βασιλείου στη θέση Κορέα. Η Μαργέλο από τις Ελληνίδες δεν έχει βγει καθόλου. Μια μικρή, πέρυσι πήρε το βάθμισμα του πυρός. Φέτος από ό,τι φαίνεται έχει ρόλο σημαντικό. 21-17-21. Άλλη μια βολή για την Τιν. 17-21 το σκορ. 17-22. Λιούις και ξανά είχα του Βασιλείου. Οργανώνει το παιχνίδι. Του Βασιλείου με δυσκολία δίνει στη Μουρ. Λαγιάζει με τη γωνία στη Μένη Μαργέλου. Δίνει την παραπέρα στη Λιούις παρά λίγο. Είδε όμως καλά, σταματάει. Περνάει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολο σουτ. Δεν είναι εύστοχο. Τρέχει όλο. Ο Ηρακλής, Ντίν, περνάει και πάλι. Πολύ γρήγορο. 24-17, 17-24. Φαντάζομαι ότι είναι προφανές ότι το πρόβλημα είναι αμυντικό για την ομάδα των Σφαιρίδων. Όχι ότι ο Ηρακλής είναι πολύ καλό στο αμυντικό του ρόλο, αλλά όταν έχει φάει 24 πόντους σε λιγότερο από 8 λεπτά, κάτι δεν συμβαίνει καλά. Στη γωνία, κατά τη Βασιλείου για τρεις άστοχοι. Και πάρει το rebound του Τσέρτς. Τσέρτς ρόχνει. Κάρι. Νανούδη. Πάει. Καλή άμυνα όμως από την Πάτη. Του διώχνει την μπάλα. Παραμένει κατοχή. 2 και 8. Και περνά στο παιχνίδι με το νούμερο 3 η Καραλή. Η Σαβίνα Καραλή. Και έρχεται η Μπενέκη στη θέση της Μαργέλου. Ψηλώνει το σχήμα το coach. Για να δούμε. Αν θα κυνηγήσει καλύτερα τη γεωστερική που ξεκίνησε με 2 τρίποντα. Βγαίνει η Κάρεϊ για 2, εύστοχη και πάλι, πολύ καλό στράκι. 26-17, 17-26. Λιούις, τρέχει στον εφηδιασμό, πάσα στο πλάι, Καρολίνα γίνει, γίνεται το λάθος. Κλέβει η Καραλή, τρέχει η Τσέρτς, φτάνει κοντά, πάλι δύσκολο καλά. Διψήφιο προβάδισμα αρκετά νωρίς για την ομάδα του Ηρακλή, προβλήματα ξεκινάνε για την ομάδα των Σφαιρίδων. Ευχαριστούμε τους φίλους και θέλουμε αυτή την αλληλεπίδραση. Εμείς δεν έχουμε, έχουμε κεφαλαία τα γράμματα και δεν βλέπουμε. Η Καραλή λέγεται Καράλη. Θέλουμε την αλληλεπίδραση, βοηθήστε μας, ό,τι λάθος κάνουμε να μας το λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο. Η Καράλη λοιπόν έκανε την καλή άμυνα και έδωσε την μπάλα στον εφηδιασμό. Αυτή είναι η συνεργασία. Εμάς μας αρέσει αυτό το πράγμα και γι' αυτό και παρακολουθούμε πάντα αν κάτι λέγεται που μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε κεφαλαία, δεν έχουμε τον τόνο και ρισμένο φάουλ για τη Λιούις. Δύο βολές για τη Λιούις, που έχει την ευκαιρία να ξεκολλήσει τις Εσπερίδες. Εύστοχη στην πρώτη, 28-18. Η Σαβίνα η Καράλη λοιπόν. Και θα οργανώνει. 28-19. Ξανά σε μονοψήφια διαφορά. Καράλη. Να η μπάλα. Γιαννούδη. Τσέτ. Καράλη για τρεις. Μόλις μάθαμε το μάτσο, έβαλε και το τρίποδο. Έτσι. 31-19. Μουρ. Μουρ εφηδιασμό, τρέχει, δευτερεύοντα εφηδιασμό, δεν τελειώνει. Λιούις παίρνει το pick and roll από την Πενέκη, στο πλάι μπάλα, από την Βασιλείου μέχρι μέσα, ωραία προσπάθεια, στη γωνία, στη Μουρ, άστοχη. Καράλη. Καράλη, φτάνει μπάλα στο πλάι στην Τζέτς, που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Συνεχίζει, έχει φάει 31 πόντους και δεν έχει γίνει ημίχρονο. Και έχει και ένα τρίποντο ακόμα για ο Σεργίου, αν βάλει και αυτό, όχι, είναι κακό.
Κρατμένη υπερκατοχή όμως, δεν παίρνει το rebound η Κάρεϊ. Δεν είναι καλά η ομάδα του των Ασπερίδων. Σίγουρα πιο έτοιμη σε αυτό το παιχνίδι, στο ξεκίνημα τουλάχιστον στο πρώτο δεκάλεπτο, είναι η ομάδα του Ηρακλή. Τα κότσια του Ηρακλή. Ενώ βάζει εστωσμένα την Πρίφτη, μια κοπέλα που πέρσι είχε πιο σημαντικό ρόλο, να δούμε και φέτος βέβαια, είναι πολύ νωρίς για να δούμε. Αλλά έχει συμμετοχή στην ομάδα των Ασπερίδων. 31-19. Κάρεϊ. Γιαννούδη. Δίνει δύσκολο σιγκάρι, δύσκολο σουτ, άστοχο, rebound την Πρίφτη. Και τρέχει ευνηδιασμό. Σταματάει όμως την τρίπλα, δίνει στη Λιούις, την βρίσκει. Η γωνία κερδισμένο φάουλ, όχι βήμα δεν μπαίνει. Λοιπόν, Καράλη. Ναι, Καράλη. Καράλη δύο βολές. Ποιος μαθαίνουμε από τους φίλους ότι είχε και μεγάλη συμμετοχή στην άνοδο την περσινή του Ηρακλή. 31-19. Άστοιχη τη βολή. Άλλη μια βολή για την Καράλη. Έφτασε στη δεύτερη, 32-19-32. 32 πόντους, 2 δευτερόλεπτα, ούτε καν κάνει προσπάθεια. Κάνει μια μακρινό σουτ, δεν έχει καμία τύχη. 32-19, σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Πάρα πολύ καλός ο Ηρακλής στο δεκάλεπτο και πάρα πολύ κακή η ομάδα των Ισπερίδων, κυρίως στο αμυντικό της, στους αμυντικούς ρόλους της. Έτσι, έχει φάει 32 πόντους στο δεκάλεπτο. Πάρα πολύ μεγάλο το σκορ για την ομάδα του Ηρακλή. Διακόπτουμε και λίγο να πάμε σε κάποιες διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Παρεχόμαστε στο παιχνίδι μας, 32-19 προηγούνται η ομάδα του Ηρακλή, 19-32 για την ακρίβεια. Έχει περάσει και με το νούμερο 8 η Παπαροϊδάμη για τον Ηρακλή. Πέραμε για ο Στεργίου, δεν έχουμε αλλαγή, γιατί έχει περάσει κορέ μάλλον για τις Ασπερίδες. Επάνω φορά. Ο Στεργίου στην επάνω φορά. Είναι την μπάλα κύριο Σαλουνίδου. Δίνει. Κύριο Στεργίου και πάλι. Πάει κοντά από την Παπαροϊδάμη. Άσε αυτή τη φορά η Κέρτς. Λιούις. Πάει κοντά στο καλάθι. Μουρ. Καλή Μουρ σήμερα. Πολύ καλή. 32-21. Ουσιαστικά συντηρεί τον της Ασπερίδας σχετικά κοντά στο σκορ. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι και πολύ κοντά. 11 πόντους. Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, Παπαροϊδάμη. Τσέτς. Ντίν, συγγνώμη. Για τρεις. Ευστόχη. Εξαιρετικό σουτ. Πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Πολύ γρήγορο. Κοπέλες με αυτοπεποίθηση. Πάρα πολύ καλός. Βέβαια, δεν είναι, επιμένω, καλή και η άμυνα των Ασπερίδων, έτσι. Σουτ η Λιούις, άστοχη. Ριμπάουτ η Πάτη και ευστοχή. 35-23. 23-35. Ακόμα και μετά από καλάθι τρέχει Ντίν.
Εντάξει. Η ομάδα με μεγάλη ιστορία. Η Μένες Περίδες στο γυναικείο με τεράστια ιστορία. Πάρα πολλές επιτυχίες. Ο Ηρακλής βέβαια δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι μια ομάδα με ιστορία σε όλα τα αθλήματα παντού. Με πολύ κόσμο, με πολλούς φιλάθλους. Μια ιστορική ομάδα Θεσσαλονίκης. Δίνει για πάλι για τρίποντο. Άστοχο. Τρυπάω την Πάτη. Δίνει στη Λιούις, θα καταφέρνει. Πάμε κοντά, Λιούις. Μουρ και πάλι. Κοντά στο καλά στην Πάτη με αντίπαλο για Αστεργείο. Νομίζω δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν έγινα βήματα και δεν το λέω για να αμφισβητήσω τους διαιτητές, δεν το κάνω, το ξέρετε, αλλά ήταν τόσο γρήγορη η κίνησή της που νομίζω μόνο με αργή κίνηση θα μπορούσε να δούμε. Έκανε πάρα πολύ γρήγορα την κίνηση. Μπορεί, ξαναλέω έτσι, δεν κρίνω το διαιτητή. Μπορεί να παρέσει σε αυτό το διαιτητή σε ζώνη, σε άμυνα ζώνη σε ομάδα των Σπερίδων για να δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα. Η Ροστεργίου, καλή. Πρώτη άμυνα πετυχημένη. Και σώζει την κατοχή Μουρ, δίνει την μπάλα στην Πρίφτη και πρόκειται ευθυασμό, πάλι Μουρ. Κερδισμένο φάουλ. Από ό,τι βλέπω μόνο η Καράλη έχει δύο φάουλ από την ομάδα του Ηρακλή. Έχει πάει και στον πάγκο, ίσως γι' αυτό. Χάρη. Ναι, πάτε, συγγνώμη. Τρίποτε και πάλι αυτή τη γη. Επιθετικό φάουλ φαίνεται η Κορέ. Πάμε λοιπόν επαναφορά και πάλι για την Παπαροϊδάμη. Την. Τσέτ. Για να δούμε στη ζώνη τι, πώς θα αντιδράσει ο Ηρακλής. Συνήθως οι ομάδες παίρνουν το επιθετικό ριμπόδιο με τη Σουκάρη και σκοράρει 37-23. Οι ομάδες στα πρώτα παιχνίδια, γιατί δεν δουλεύουν πάρα πολύ οι προπονητές σε όλα τα επίπεδα στη ζώνη στην προετοιμασία, στα πρώτα παιχνίδια αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα εναντίον ζώνης. Για να δούμε αν ο Ηρακλής θα είναι πιο έτοιμος σήμερα. Αναγκάστηκε ίσως ο coach αρκετά νωρίς. Πάω εύστοχο τρίποδο για την Πάτη. Μειώνει στους 11, 37-26. Το Στεργείο απέναντι στην Τζέτς. Και πάλι Ντίν. Πάει κοντά στο καλάθι, περνάει. Πάλι Τζέτς για τρεις, εύστοχη. Απάντησε αμέσως. Δεν αφήνει την ομάδα των Εσπερίδων να πιστέψει κάτι παραπάνω. Παραμένει διαφορά στο μεγάλο σκορ. 40-26. 26-40 αν θέλετε. Ο Ηρακλής έχει βάλει 40 πόντους σε 13 λεπτά, έτσι. Δύσκολο μπάσκο για την Πάτη, κερδίζει δύο βολές. 40-26. Δύο βολές για την Πάτη, για να δούμε και τι φάουλ ήταν αυτό. Δύο φάουλ έχει και η Τσέτς. Δύο φάουλ έχει και από την άλλη πλευρά η Πάτη. Και δύο φάουλ έχει και η Μουρ. Και η Κορέ. Εύστοχη στην πρώτη βολή, 40-27. Άστοχη δεύτερη, παραμένει το 40-27, 13 πόντους. Η Ντίν σπρώχνει όπως κάνει συνέχεια στον εφηδιασμό, περνάει κιόλας. Δημιουργεί γύρω Στεργίου για τρεις. Τρίτο της τρίποντο, 43-27. Αντί να μειώνεται η διαφορά, αυξάνεται συνέχεια, έτσι. 43-27. Έχει φτάσει στους 16 πόντους, πολύ μεγάλη διαφορά. Λιούις. Περνάει. Στη γωνία η Πρίφτη. Πάει κοντά. Καλή προσπάθεια. Κορέ. Το μαρκάρετε. Πάει κοντά. Πολύ ωραίο καλά. 43-29. Για να δούμε αν έχει... Αν μπορεί να σταματήσει αμυντικά κυρίως ο Ηρακλή, ο οποίος είναι ασταμάτητος. Ντίν. Το ίδιο πράγμα ακριβώς που είχε πριν. Δεν αμφισβητώ. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη κίνηση. Ήταν ακριβώς μπροστά μας. Δεν πρόλαβα να τα πω, αλλά ήταν πολύ γρήγορη κίνηση από την Ντίν. Σίγουρα ο διαιτητής βλέπει καλύτερα από μένα, από όμως στα 15-20 μέτρα ψηλά, ο διαιτητής στα 3 μέτρα και στη μία περίπτωση και στην άλλη, έτσι. Εγώ περισσότερο σχολιάζω την ταχύτητα στην κίνηση των δύο παιχτηριών και των δύο, παρά πάρα πολύ ωραίο σουτ και εύστοχο τρίποδο για την Κορέ, 43-32. Σαν η μπάλα στην γωνία στην Τζέτς, πάλι κοντά στο καλά στο εφηδιασμό. Παπαροϊδάμι και εκείνη, όχι άστοχη. Την Μπάουτ, όμως η Κάρεϊ στη γωνία Τζέτς.
Πάλι άστοχη. Για να δούμε, η Μουρ παίρνει το rebound και κερδίζει και το φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον Ηρακλή. Πλησιάζει. Το που σας έλεγα λοιπόν πριν, όταν είπα και στη μία περίπτωση και στην άλλη για την ταχύτητα, δεν ήθελα να σχολιάσω τους διαιτητές, δεν θα το κάνω άλλωστε. Γιατί είναι και λίγο αστείο να σχολιάζουμε εμείς από τα 20 μέτρα των διαιτητών στα δύο. Περισσότερο ήθελα να σχολιάσω την ταχύτητα των δύο παιχτριών. Πόσο γρήγορα κάνουν την κίνηση και η μία και η άλλη. Έτσι. Μουρ, οργανώνει. Οργανώνει. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι η 11 πόντι πλησίασε. Τρίποντο για τη Λιούις. Εύστοχο. Τώρα βέβαια πλησίασε. 43-35. Με δύο τρίποντα συνεχόμενα μπαίνει ξανά. Πλησιάζει μάλλον, δεν μπαίνει ακόμα στο παιχνίδι. 8 πόντους για ο Στεργίου μέχρι μέσα. Κερδίζει το φάουλ από την Μπρίφτη. Δύο βολές. 43-35. Πλησίασε όμως. Έτσι από τις 16 πήγε στους 8. Είχε μάλλον αποτέλεσμα η άμυνα ζώνη στις πρώτες τουλάχιστον φάσεις του coach Σόφτσι. Ψύχραμος ο κύριος Νίκου. Η ομάδα του δείχνει πολύ καλά στοιχεία, αν και νεοφώτιστη. Εύστοχη 44-35. Αν βάλει και αυτή τη βολή, θα ξαναπάει σε διψήφια τιμή η διαφορά. Εύστοχη και στη δεύτερη, 45-35. Μάλιστα. Λιούις. Οργανώνει. Κάει μπάλα στο πλάι. Στη Μουρ, πάλι κοντά στο καλάθι. Είναι στη γωνία στην Κορέ. Το πιστεύει η Κορέ. Είναι πανέτοιμη να σουτάρει. Και κάνει να κερδίσει δύο βολές. Για να δούμε ποια το έκανε. Να δούμε. Γιαννούδη. Γιαννούδη. Και είναι το πρώτο. Αν είναι Γιαννούδη, αν είδα καλά και είναι Γιαννούδη, είναι πρώτο φάουλ. Πρώτο φάουλ για τον Γιαννούδη, δύο βολές για την Κορέ, που έχει την ευκαιρία να πάει και πάλι τη διαφορά στους 8. Έφυγε στην πρώτη, 45-36, 46-45. Μία βολή ακόμα για την Κορέ. Έφυγε και πάλι, 37-45, στους 8 η διαφορά. Και έχουμε τα αιμάτα από τον κύριο Νίκου. Βλέπω ότι χάνει διαφορά και λογικά πάει σε time-out. Εμείς θα πάμε και πάλι σε διαφημιστικά και επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε στο παιχνίδι μας να δούμε τι θα αλλάξει ο coach Νίκου τώρα με το time out. Είδε ότι μειώθηκε η διαφορά από τους 15 πόντους που πήγε στους 7, 8, 45-37 είναι αυτή τη στιγμή. Για να δούμε τι εκπλήξεις θα επιφυλάξει τον κύριο Σόφτση. Αναφορά με τη Γιαννούδη. Περιμένει Ντίν, τον Παροϊδάμι και η Τσέρτς με την Κάρεϊ επίσης. Οι τρεις ξένες από ό,τι βλέπω δεν πρέπει να έχουν βγει καθόλου από το παιχνίδι. Πολύ καλές παίκτριες. Ντίν, Κάρεϊ. Παπαροϊδάμι. Γιαννούδη. Κάει μπάλα κοντά στην Κάρεϊ με αντίπαλο την Πάτη. Καλή άμυνα, έρχεται βοήθεια, αλλά κάνει μια εξαιρετική κίνηση, αλλά δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Κατοχή και πάλι για τις Εσπερίδες. Τρέχει η Πάτη, δίνει την μπάλα στο πλάι, πάει μέχρι μέσα, κερδίζει γκολ φάουλ. Δεν έβαλε το καλάθι Μουρ, κερδίζει όμως δύο βολές για να μειώσει τους 6, μάλιστα. Επαναφορά των Εσπερίδων. 45-37 και
Μάλλον δείχνει να έχουμε επαναφορά, ε. Ήταν λογικό ότι θα αντιδράσει κάποια στιγμή. Μουλ. Άστοχη. Συνεχίζει να είναι άστοχη στις βολές. Είναι πάρα πολύ καλή, είναι άστοχη στις βολές η Μουλ. Έχει μία στις 5 τώρα. Μία στις 6. Μάλιστα. Στο ημίχρονο θα δούμε το σκορ της στο προηγούμενο παιχνίδι. Μάλλον μπορούμε να το δούμε και τώρα. Δείχνει ότι έχει ένα πρόβλημα, γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι είχε 2 στις 6 βολές. Τρίποντο η Γιαννούδη, δύσκολο, παραλίγο να σώσει την κατοχή. Η Τσέρτς δεν μπόρεσε να τη σώσει, κατοχή και πάλι για τον Τσεσφαιρίδης. Θα μπορούσε να είναι διαφορά στους 6 και να έχει την κατοχή. Ο Παπαροϊδάν πάει στον πάγκο και περνάει στη θέση της Γεροστεργίου και πάλι. Που επίσης βγαίνει δύσκολα. Και πώς να βγει, όταν έχει 3 τρίποντα στα πρώτα 14 λεπτά, δεν είναι εύκολο να την κάνει αλλαγή, μόνο για ξεκούρα. Μουρ. Καλή άμυνα παραλίγο να γλιστρήσει. Δεν μπορεί όμως. Λιούις, ευτυχή. Και έχουμε διαφορά στους 5. Μάλιστα, 45-40. Έχουμε παιχνίδι. Ντίν, πάει να περάσει. Δεν μπορεί. Τσέτς, περνάει και πάλι δεξιά. Αποφεύγει το τρίτο του φάουλ η Πάτη. Πολύ ωραία κίνηση για άλλη μια φορά από την Τσέτς, που είναι πάρα πολύ δραστήρια από την δεξιά πλευρά. Πάει δεξιά, αλλά πάει με συνέπεια, θα έλεγα. Σαράντα. Ευστοχή στην πρώτη Λιούι, 47-41. Ευστοχή στη δεύτερη, 47-42. Ντέρμπι, μάλιστα. Ντίν. Άστοχο. Η Μουρ και πάλι. Φτάνει κοντά, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Πολύ καλή άμυνα εκεί. Γεροστεργίου με την Γκάρι έπαιξαν τρομερή άμυνα και σταματήσαν τη Γεροστεργίου. Τη Μουρ, συγγνώμη. Και έχουμε άλλο ένα τρίπον. 50-42. Πραγματικά δεν βλέπουμε την ώρα να γίνει τα εμάς, να δούμε λίγο τα στατιστικά, γιατί είναι εξαιρετική η συγκομιδή. Πολύ μεγάλο σκορ και άλλο τρίπον. Τι βλέπουμε, τι παιχνίδι βλέπουμε, έτσι, ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ξεκίνημα του πρωταθλήματος, συγγνώμη, 50-45 και έχουμε ακόμα 3 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Και άλλο τρίποντο. Όχι, άστοχη Γιαννούδη. Παίρνει το rebound όμως η Τσέτς. Σημαντικό rebound. Και ο Στεργίου δίνει την μπάλα κοντά στη Γιαννούδη. Πάει να παίξει πλάτη. Να εκμεταλλευτεί τη διαφορά με σμάτς. Το εκμεταλλεύεται 52-45.52-45, πολύ μεγάλο σκορ. Δύο και 35 για τη λήξη του ημιχρόνου, με σκορ 52-45, απίστευτο. Μουρ, βρίσκεται πάλι Μουρ, μένει μόνη της. Στα δίποτα είναι πολύ πιο εύστοχη από ό,τι είναι στις βολές, έτσι, 52-47, εξαιρετική. Αν είχε βάλει και βολές, θα είχε ανεβάσει πάρα πολύ το σκορ της. Ντίν, Τσέρτς. Γεροστεργίου και πάλι. Άστοχη. Φεύγει μπάλα από τα χέρια της Μουρ. Καράλη την επαναφορά. Κλέβει την μπάλα. Καλή άμυνα από τις Εσπερίδες. Τρέχει η Λιούις. Και βάζει το καλάθι 52-49, 3 πόντους. Ποιος θα μας το έλεγε όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, ότι θα βλέπαμε κοντά 100 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Πάνω από 100 θα έχουμε. Ήδη είμαστε στο 99, στο 101, ήδη.
και έχουμε time out. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουμε και εκείνη τα κάγκελα μπροστά, πρέπει να είναι 1.54 για τη λήξη. Με σκορ 52-49, 101 πόντους και ακόμα έχουμε 2 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Τρομερό. Δεν θα φύγουμε, θα παραμείνουμε εδώ. Να δούμε λίγο τα στατιστικά. Στις βολές έχει 10 στις 16 οι Εσπερίδες, έχοντας μία στις 6 η Μουρ. 12 στα 14 τρίποντα και 5 στα 10 τρίποντα. Απίστευτο. Και από την άλλη πλευρά ο Ηρακλής πρέπει να είναι ακόμα πιο εύστοχος, ο οποίος έχει 7 στις 11 βολές, 9 στα 17 τρίποντα και 9 στα 19 τρίποντα. 9 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. 9 η μία ομάδα, 5 η άλλη. Και η μία ομάδα είναι στο 50%, 5 στα 10 έχει Εσπερίδες, η άλλη ομάδα είναι πάνω από το 50, είναι κοντά στο 50. Εσπερίδες. 49-52, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Με πολλά μπράβο αξίζουν και στις δύο ομάδες. Και στις Εσπερίδες βέβαια που τερματίσαν πέρσι στην τρίτη θέση και έχουν κάνει και μια μεγάλη νίκη με τον Πάοκ στην πλεμιέρα. Αλλά ακόμα περισσότερο και στον Ηρακλή, που αν και νεοφώτιστος δείχνει εξαιρετικό πρόσωπο. Ένα πρώτο ημίχρονο ηρεμένο, 52-49, 49-52. Λιούις, Μουρ, πάει για σκαλοπάτι Πρίφτη, δεν χρειάζεται να το δώσει, δίνει σκαλοπάτι Πρίφτη τώρα. Περνάει, πολύ καλή άμυνα, Λιούις από πολύ μακριά, άστοχη. Την πάω ότι Πρίφτη, κάνει δουλειά η Πρίφτη. Κορέ, για τρεις, εύστοχη, η Κορέ εύστοχη, 52-52, 104 πόντους, απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο, η Κορέ ένα πολύ δύσκολο σούτ με πίεση, η Σοφαρίς 52-52, 1-23, να δούμε πού θα σταματήσει το κοντέρ, έτσι. 52-52 πρώτο ημίχρονο. Προσέξτε όσοι μπήκαν τώρα, είναι πρώτο ημίχρονο, δεν έχει τελειώσει το ημίχρονο, έτσι. Δεν είναι λάθος το 2 που βλέπετε από κάτω το δεύτερο δεκάλεπτο, είναι σωστό. Πάτη, δίνει στη Μουρ, εφηδιασμό, να περάσει μπροστά. Ναι, περνάει μπροστά, 54-52. Το σκόρο ανεβαίνει κι άλλο. Έβγαλε δυο άμυνες η ομάδα των Εσπερίδων και γύρισε το παιχνίδι. Χαράλη, Ντίν και πάλι. Πάει κοντά, πολύ ωραία προσπάθεια. Άστοχη, σημαντικό ριμπάου του Γιαννούδη. Βγαίνει όμως η Μουρ, εξαιρετική άμυνα. Η Καράλη είναι εκεί, κερδίζει το φάουλ. Έχει όμως να δώσει η ομάδα των Εσπερίδων, έχει μόλις δύο φάουλ, είναι το τρίτο αυτό. ...54-52, επανέρχεται η Μπενέκη στις της Πάτη. Πόσα φάουλ έχει η Πάτη? Η Πάτη έχει 3. Βέβαια. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον coach Όφτσι. Για να δούμε, η πρώτη παίχτεια του παιχνιδιού φτάνει στα 3. Είναι αρκετές βέβαια την πλευρά του Ηρακλή που έχουν 2. Ενώ 2 ακόμα είναι 2 παίχτρες, είναι το Ικορέ και η Μουρ που έχουν 2 φάουλ από τον... Κάτι συζητάει... Κύριε Κωνσταντινίδη, ξαναείπαμε και από την αρχή ότι είναι πολύ εμπειρή. 42 δευτερόλεπτα. Παναφορά με την Καράλη. Καράλη, Γεωστεργίου. Πάλι η Ντίν. Θα ξεμαρκαριστεί. Τρίπλες, Παναλούγα κάνει το λάθος. Κάτσε την κατοχή. Νομίζω από εδώ που ήμασταν ότι πρέπει να ήταν σωστό. Νομίζω πως δεν έκανε παράβαση. Δεν θα έλεγα το αντίθετο αν διαφωνούσα με τους διαιτητές, αλλά έχω την αίσθηση ότι ήταν σωστό. Μπορεί να κάνω και λάθος. Άλλωστε, δεν διεκδικώ ότι βλέπω από εδώ πάνω, καλύτερα από το διαιτή που είναι στα 2 μέτρα. Λοιπόν, 2 βολές για Διανούδη. Για να δούμε, φτάσουμε 110 πόντους στο ημίχρονο. Είναι τρομερό. Κάνει την βολή, Διανούδη. Άλλη μια βολή, 54-52 παραμένει από μια επίθεση για τις δύο ομάδες.
Έφτασε στη δεύτερη 54-53. Μουρ. Λιούις. Φενέκη, Λιούις, προσποίησης με την Καράλη. Καλή άμυνα. Στη γωνία η κόρη είναι καλή στα στόπα. Δεν είναι καλή εδώ. Άστοχο σουτ, κλέβει την μπάλα όμως και κερδίζει και το φάουλ Λιούις. Δύο βολές. Διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ηρακλή αυτή τη φορά. Εμείς δεν θα πάρουμε θέση στα στόπα, μόνο όταν συμφωνούμε με τους διαιτητές. Θα μας ακούτε να μιλάμε και από τις δύο πλευρές, έτσι. Παιδιά, τους κρίνω θετικά, όχι αρνητικά. Δεν έχω πει αρνητικό. Δύο βολές. Δύο βολές η Λιούις. Άστοχη στην πρώτη, δεύτερη βολή. Άστοχος στο δεύτερο. Δύο άστοχες βολές. Συνεχίζει να είναι πολύ άστοχη η ομάδα των Εσπερίδων στις βολές. Τρέχει στον εφηδιασμό. Φτάνει κοντά η Ντίν. Τρομερό καλάθι για να βάλει μπροστά την ομάδα του Ηρακλή στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με 54-55. Τρομερό καλάθι με αυτοπεποίθηση. Πέρασε, έφτασε κοντά και σκόραρε για να δώσει προβάδισμα ενός πόντου στην ομάδα του Ηρακλή και οι δύο ομάδες φαντάζομαι δεν μπορεί να είναι δυσαρεστημένες στο κομμάτι το επιθετικό τους, αλλά σίγουρα προβληματισμός σημαντικός για τους προπονητές το κομμάτι της άμυνας. Οι άμυνες δεν είναι καλές και είναι κάτι το οποίο σίγουρα και οι δύο προπονητές, έμπειροι προπονητές, φαντάζομαι ότι εκεί θα επικεντρώσουν τις οδηγίες στο ημίχρονο. Να πούμε δύο πράγματα για στατιστικά, γιατί πραγματικά βλέπουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι επιθετικά. Η ομάδα των Εσπερίδων έχει 10 στις 17 βολές, 58%. Έχει, προσέξτε, 13 στα 15 δίποντα. Απίστευτο. 6 στα 7 έχει Μουρ. Έχει 1 στο 1 η Κορέ, 1 στο 1 η Μαργέλου, 3 στα 3 η Πάτη, 2 στα 3 η Λιούις. Απίστευτο. Πραγματικά, ψάχνω πρώτο το δεύτερο. Και ένα χαμένο η Μουρ, 6 στα 7. Και έχει και 6 στα 13 τρίποντα. 1 στο 1 η Πάτη. Έχει 2 στα 5 η Κορέ, 1 στο 1 η Πρίφτη. Ναι, για να δούμε. Και 0 στο 1 η Χατζηβασιλείου και 2 στα 5 η Λιούις. Από την άλλη πλευρά, για την ομάδα του Ηρακλή. Η ομάδα του Ηρακλή έχει 8 στις 13 βολές, 10 στα 20 τρίποντα, πιο ισορροπημένο, αλλά έχει 9 στα 19 τρίποντα. Έχει πάρα πολύ καλή απόδοση στα τρίποντα. Πρώτη σκόρα είναι η Γεροστεργίου με 13 πόντους, η οποία έχει και 3 στα 5 τρίποντα, 1 στα 2 τρίποντα και 2 στις 2 βολές. Και από την άλλη πλευρά πρώτη σκόρα είναι η Μουρ, η Μουρ με 13 και η Πάτη με 12. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνουμε να δείτε λίγο διαφημίσεις, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Πάμε ακόμα στο παιχνίδι μας. Οι δύο ομάδες έχουν βγει. Ετοιμάζονται για το δεύτερο ημίχρονο. Ένα χορταστικό για εμάς τους θεατές πρώτο ημίχρονο. Να είστε σίγουροι ότι δεν είναι το ίδιο χορταστικό για τους προπονητές. Γιατί οι προπονητές αυτήν την περίοδο σίγουρα ασχολούνται πολύ περισσότερο με την άμυνα και νομίζω ότι δεν είναι καλό το αποτέλεσμα για τις δύο ομάδες. Αλλά βέβαια ήταν ένα πολύ θεαματικό παιχνίδι με δύο ομάδες με μεγάλη ευχέρεια στην επίθεση, με πολύ καλές παίκτριες. Ένα εξαιρετικό μάτσο για να βλέπουμε στο εμείς οι θεατές. Βρίσκει μπροστά τον Ηρακλή, τον εφώτισε Ηρακλή, που κάνει εξαιρετική εμφάνιση και δείχνει ότι γιατί όλοι θα μπορούσαμε να είχαμε την απορία πόσο σημαντικό και πόσο σπουδαίο θα ήταν. Δεν ξέρουμε τη δυναμικότητα του Αθηναϊκού, το αποτέλεσμα στην πρώτη αγωνιστική που κέρδισε με 29 από τη διαφορά. Αλλά δείχνει ότι δεν ήταν τυχαίο. Από την άλλη, έχουμε τις Εσφαιρίδες που έχουν ένα στοίχημα φέτος, ένα διαφορετικό. Προσωπικά μου αρέσει αυτό το η επιλογή που κάναν. Έχουν πάρει τρεις ξένες που δεν θυμάμαι εγώ άλλη φορά να είχε τρεις ξένες η ομάδα των Εσφαιρίδων. Και οι υπόλοιπες παίκτες είναι όλες μικρές σε ηλικία, θέλοντας να αξιοποιήσουν τα τμήματα των υποδομών. Πολλά κορίτσια βλέπω από τις υποδομές. Η Χλιαουτάκη, η Μαργέλη που έπαιξε και πολύ, η Σεγκούρα. Όλα αυτά είναι κορίτσια μικρά από τις υποδομές. Όχι ότι η Κορέα είναι μεγάλη, επίσης είναι πολύ μικρή. Έχει ένα στοίχημα για την ομάδα των Εσφαιρίδων αυτή η επιλογή. Να δούμε πώς θα πάει μέχρι το τέλος. ...54-55, ένα τεράστιο σκορ, πραγματικά, εντυπωσιακό. Έχουν βγει και οι διαιτές, οι τρεις διαιτές. Από ό,τι βλέπουμε φορτωμένο με φάουλ είναι η Πάτη από την ομάδα των Εσφαιρίδων μόνο. Α, όχι, είναι και η Τσέρτς από την ομάδα του Ηρακλή. Δύο παίκτες είναι στη ζώνη των τριών φάουλ. Όλες έχουμε αρκετές με δύο φάουλ, βέβαια, και από τις δύο ομάδες. Και να δούμε αν θα παίξουν όλα τα φάουλ στο τέλος. ...54-55, όποιος φίλος άνοιξε τώρα, είναι τέλος του ημιχρόνου, ξεκινάμε το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι εύκολο να το πιστέψετε. Θα ήταν πολύ πιο πιθανό το σκορ να ήταν τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, αλλά δεν είναι. Είμαστε στο ημίχρονο, 54-55. Μας ακούν τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές για να δούμε αν θα ξεκινήσουν δύο κοπέλες με τα τρία φάουλ. Από ό,τι βλέπω, οι Τσέρτς είναι στις επιλογές. Φαντάζομαι και η Πάτη. Και η Πάτη είναι. Δεν είναι εύκολο να αφήσει στον πάγκο δύο βασικές σου παίκτες. Το ένα προπονητή, το κύριο Νίκου ή το κύριο Σόφτση, στο ξεκίνημα του ημιχρόνου. Με σαφείς εντολές να προσέξουν τα φάουλ τους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα υπάρχουν εντολές από τους προπονητές και στην Πάτη τον κύριο Σόφτση και στην Τσέρτς από τον κύριο Νίκου. Να είναι προσεκτικές πάρα πολύ, μην κάνουν περί το φάουλ. Λοιπόν, βλέπουμε τη Μαργέλου και πάλι, την Κορέ, τη Λιούις, την Πάτη και τη Μουρ. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε Ντίν, Ιωστεργίου, τη Γιαννούδη, την Τζέτς και την Κάρε. Γνωστές παίκτρες, δεν έχουμε καμία έκπληξη. Οργανώνει η Μουρ, που είναι η πρώτη σκόρια της Εσφαιρίδης με 13 πόντους. Σε μαρκάρα τη Λιούις, παίρνει την μπάλα, την κεντρώνει με την Πάτη.
ξεμαρκάρατε, δεν την αφήνεις εκεί. Το χάνει όμως. Rebound παίρνει η Church. Και παίρνει την και σπρώχνει και πάλι τον εφηδιασμό. Όπως κάνει από την αρχή του παιχνιδιού. Δεν έχει σταματήσει δευτερόλεπτο. Church, Γιαννούδη, Κάρε. Κοντά στο καλάθι με την πάτη. Θα προσπαθήσει να πάει εκεί την μπάλα γιατί καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορεί εύκολα να παίξει άμυνα η πάτη με τα τρία φάουλ και λογικά θα πάει μπάλα στην Κάρεϊ τώρα. 54-57. Όταν αφορά η Λιούις, κάτι συζητάνε στη γραμματεία. Φαντάζομαι κάποιο πρόβλημα με το πίνακα πρέπει να υπάρχει. Είμαστε πάνω στους πάγκους, κάτι συμβαίνει στην γραμματεία, δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς. Μάλλον το πρόβλημα είναι στα 24 δευτερόλεπτα, από ό,τι βλέπω εκεί γίνονται δοκιμές. Έχουμε μεγάλη διακοπή. Και βέβαια εκεί κοντά είναι και η Αφροδίτη Κοσμά. Δεν χρειάζεται να σου πω ποια είναι η Αφροδίτη. Νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με το γυναικείο μπάσκετ την ξέρουν όλοι για όσα έχει πετύχει στο γυναικείο μπάσκετ. Ίσως μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές που είχε φέτος η ομάδα των Εσφαιρίδων. Ακόμη και αν δεν είναι παίχτρια, δεν είναι στο ρόλο που έχει μάθει να κάνει τόσο καλά, είναι σε άλλο ρόλο. Λοιπόν, Λιούις. Κορέ, σε μαρκάρετε, το ψάχνει, βλέπετε, έχει τρομερή αυτοπεποίθηση στη γωνία στη Μουρ, πάλι Μουρ, έφτωχε και πάλι Μουρ, συνεχίζει, 7-8, 57-56, Ντίν, με αντίπαρα του Μαργέλου, δύσκολους ρόλους παίρνει η μικρή, για ο Σεργίου, ένας τέσσερις είναι, αγίδα από εκεί, όπα, 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 τρομερή προσπάθεια, 59-56. Τρομερή προσπάθεια από την Κάρη, έτσι. Πήγε η παγίδα, καλή παγίδα, αλλά ξεμαρκαρίστηκε και πέρασε από τη δυνατή πλευρά Μαργέλου για τρεις. Άστοχη. Την πάω την Κορέα όμως. Δίνει και πάλι στη Λιούις. Περνάει η Λιούις. Έξω στην Μαργέλου και πάλι. Λιούις. Δεν ήταν πολύ καλή πάσα, βρίσκει όμως χώρο. Άστοχη. Και πάλι κερδίζει την μπάλα. Ουσιαστικά είναι προσπάθεια του Μαργέλου που αναγκάζει την να κάνει λάθος για να βγάλει την μπάλα out για την ομάδα των Σπυρίδων. Επίθεση 14 δευτερολέπτο. Παραμένει το 56-59. Ωραία. Κυνηγάει Γιαννούδη, έχει τον νου της. Και πώς να μην την κυνηγάς. Η ευκαιρία που έχει αυτή η κοπέλα στο σουτ. Λιούις και πάλι με τη Γεωστεργίου. Ξεμαρκάρεται, step out. Άστοχο σουτ. Και πάλι Μαργέλου. Κοιτάξτε η μικρή τι δουλειά κάνει, ε. Μουρ. Η Μουρ άστοχη και εκείνη. Κρίμα για τη μικρή. Γιατί έπρεπε να δικαιωθεί. Έχει πάρει 4 επιθετικά rebound σε μια φάση. Φτάνει μπάλα στην Γκάρη και πάλι. Που εκεί παίρνει το δεύτερο φάουλ του Πάτη.
Νομίζω ότι είναι προτιμότερο αυτό για εκείνες παρά για την να έβαζε το καλάθι. Δύο βολές και τέταρτο φάουλ για την Πάτη. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Για να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο κύριος Σόφτσης. Ρισκάρει από ό,τι βλέπουμε. 56-60. Δεν τη βγάζει. Παραμένει Πάτη με 4 φάουλ. Το βλέπω θα αλλάξουν επέχθηρα, θα πάει πάνω της. Ποιος τώρα. Η Μουρ θα παίξει την Κάρη. Λιούις. 56-60. Περνάει Λιούις. Φτάνει κοντά. Βήματα. Σωστό. Πάλι ξεκινάει πολύ δυνατά ο Ηρακλής, όπως στο πρώτο ημίχρονο. Για δούμε. Βήματα χρειώνουν τώρα οι διαιτητές. Επαναφορά από τη Μουρ. Μουρ, Λιούις. Μουρ και πάλι, περνάει το κέντρο. Ωραία. Μαργέλου, Μουρ, κάνει διείσδυση. Πολύ ωραία και ρυθμένο φάουλ. Ωραία προσπάθεια. Και πάλι για τη Μουρ. Εύστοχη στην πρώτη βολή, 57-60, σε απόσταση 3 πόντων. Άλλη μια βολή για τη Μουρ. Είναι εύστοχη αυτή τη φορά. Θα είναι 3-8 αν δεν κάνω λάθος, 58-60. Δευτεργίου. Δίνει πήγε κέντρο με τη Δευτεργίου, πάντα κάνει κοπά από τη Δευτεργίου. Γιαννούδη, προσπίσεις, καλή άμυνα την Πάτη. Κάνετε τσέτς, προσπίση, κακή άμυνα από την Κορέ, εύστοχο. 58-62. Δεν είχε ισορροπία. Λιούις. Μουρ Πάτη. Πολύ ωραίο καλάθι, πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Ωραία πάσα της Πάτη στη Μουρ. Άλλο ένα καλάθι, 58-60-62. Για τρίποντο η Γεωστεργίου άστοχη αυτή τη φορά. Δεν μπορεί για Γιαννούδη να σώσει την κατοχή, αλλαγή κατοχή. 60-62. Έχει επανέλθει η ομάδα των Εσφαιρίδων και βλέπουμε ένα ντέρμπι. Εδώ και αρκετή ώρα, όχι μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Τα τελευταία 5 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, του πρώτου ημιχρόνου πλησιάσαν εκεί, ήταν ντέρμπι από εκεί πέρα. Πάλι διακίνηση. Πάει κοντά στο καλάθι Μουρ, κερδίζει το φάουλ. Φάουλ από την Τζέτς, είναι τέταρτο και από την Τζέτς. Για να δούμε, είναι από την Τζέτς. Δεν είδα. Όχι, δεν είδα. Είναι από τη Γεωστεργίου. Δεν είχα δει καθόλου, αλλά ήταν στην Γεωστεργίου 4 ή 3. Για εδώ. Όχι, και η Γεωστεργίου 4. Και οι δύο κοπέλες που μπήκαν στην φάση είχαν 3 φάουλ. 4 φάουλ και η Γεωστεργίου και περνάει Πατούνη. Από ό,τι βλέπω από τη διάταξη, βγαίνει Πάτη τώρα, βρίσκει ευκαιρία και περνάει Μπενέκη. Και πάει στη θέση 4 η Τσέρτς, γιατί τη βλέπω πώς πηδάει. Για να δούμε αν ισχύει ή θα πάει Πατούνη στη θέση 4. Έφταγε στη βολή. 60-63. 61-63, συγγνώμη, έχουμε χάσει ένα πόντο. 61-62, σωστά. Άλλη μια βολή. 4 στις 4, ήμουν στο δεύτερο ημίχρονο, 62-62. Δίνεις πρόκειται τον εφηδιασμό. Πολύ γρήγορη, καλή άμυνα από τους Εσφαιρίδες. Τσέτς, για δούμε. Κάτσε γραμμή μου. Όχι, βήματα. Βήματα στήριζουν οι διαιτητές. Λιούις. Λιούις και πάλι.
Ήταν πάρα κοντά στη Μουρ και πάλι εκεί κερδίζει το φάουλ, γκολ φάουλ. Η Μουρ κάνει τεράστιο παιχνίδι, πραγματικά. Έχει 23 πόντους ήδη. Και έχει βάλει και τις βολές στο δεύτερο ημίχρονο, έχει 4-4. Το 1 στα 6 έγινε 5 στα 10. Για να δούμε αν θα βάλει και αυτή. 64-62, 23 πόντους. Έφτιαξε και στη βολή. Βάζει και τις βολές τώρα, 65-62. Μπροστά ο Γεσπερίδες, 3 πόντους. Δίν. Άστοχο. Η Αφροδίτη, η Κοσμά είναι γενικός αρχηγός, να απαντήσω στο φίλο, είναι ο γενικός αρχηγός στο Μάος των Εσπερίδων, με τεράστια ιστορία στο γυναικείο, πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα, μια εξαιρετική παίκτρια, που σίγουρα με την εμπειρία της έχει να δώσει πολλά. Και είναι καλό για όλες τις ομάδες να παίρνουν παιδιά, κορίτσια με αυτή την εμπειρία και αυτές την ιστορία στον ελληνικό μπάσκετ. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο να τα κρατάμε αυτά τα κορίτσια με τις εμπειρίες και σε διεθνή γήπεδα και τέτοια μέσα στον χώρο του αθλητισμού. Άστοχη και η Ντίν, 65-62. Έφτοχη στη δεύτερη, 65-63. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είμαστε κουραστικοί που το λέμε συνέχεια, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούτε. Το σκορ λέει πολλά, έτσι. Λιούις, Κορέ παίρνει την μπάλα, ξεμαρκάρεται για τρεις. Καλό σούτ, άστοχο, rebound, ένα ακόμη rebound για την Κάρη. Δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τέτοια συγκομιδή με τα rebound, θα τα πούμε στο τρίτο δεκάλεπτο. Ήταν κοντά, η Πατούνη, τρίποντο, η Πάτη 66-65 και πάλι μπροστά. Η Κάρη, συγγνώμη, πάλι μπροστά η ομάδα του Ηρακλή, 66-65, Μουρ πάει κοντά. Μπενέκη, Κορέ, κι άλλο τρίποντο. 68-66. 4,5 λεπτά για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. 4-40 για την ακρίβεια. Τσες. Βήματα χρειάζεται να την πατούν. Επανέρχεται η Οστεργίου στη θέση Πατούνη. Με 4 φάουλ. Ενώ ο coach μπορεί και κρατάει την Πάτη εκτός, που έχει επίσης 4 φάουλ. Θα πω κάτι για την προηγούμενη φάση, για τα βήματα αυτά. Σαφώς και ο διαιτητής βλέπει καλά γιατί είναι δίπλα. Αλλά εγώ θα πω ότι κάποια στιγμή αυτό τρίποντο η Κορέ. Άστοχο, ναι, την πάω την Μπενέκη, πολύ σημαντικό. Πάει πέρα στη Μαργέλη, παρά λίγο να κλέψει την. Πάλι Κορέ, της έφυγε η μπάλα και έκανε double trip. Λέω λοιπόν ότι καλό είναι κάποια στιγμή το ευρωπαϊκό μπάσκετ να, σε αυτό το κομμάτι να γίνει πιο ελαστικό στο κομμάτι των βημάτων, να χάνουμε θέαμα, χάνουμε φάσεις. Πρέπει να δούμε πώς, γιατί οι Αμερικάνοι την αφήνουν αυτή τη φάση στο πρώτο βήμα. Δίνει θέαμα, δίνει ωραίες φάσεις. Ξαναλέω ότι πολύ ωραία άμυνα από την Πενέκη. Βγαίνει, κλέβει και φεύγει Λιούις στο εφηδιασμό. Λιούις τρέχει, κερδίζει το φάουλ από την Τίνη, που είναι το δεύτερο. Έχουν γίνει ήδη 3 βήματα σήμερα σε αυτή τη φάση, το πρώτο βήμα. Και πρέπει να δούμε κάποια στιγμή οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι, να δουν τον κανονισμό, μήπως και σε αυτό το κομμάτι μπορέσουμε να ευθυγραμμιστούμε. 68-66 προς τα Εσπερίδες. Λιούις με τη Μουρ, Χαντόφ, ξανά η Λιούις. Ζητάει πήγε το όλο από την Πενέκη, το παίρνει. Περνάει όμως η Ντίν και κερδίζει το επιθετικό φάουλ η Ντίν. Ουσιαστικά το κέρδισε. Παιδιά, είμαστε πολύ μακριά και δεν βλέπουμε όλες τις φάσεις. Κάτσαμε μια φάση, μπορεί να έχετε, όχι μπορεί, σίγουρα έχετε δίκιο. Και βλέπετε ότι είμαστε αρκετά ψηλά, δεν βλέπουμε. Θεωρήσαμε ότι έδωσε βήματα, αλλά δεν πειράζει. Είπαμε εμείς αυτό που έπρεπε να πούμε για τα βήματα και αξίζει τον κόπο. Παρουσία κάνει το λάθος, σώζει όμως η Κάρη. Τσέτς. Περνάει Τσέτς και κερδίζει το φάουλ από την Πενέκη. Δύο βολές για την Τσέτς. Που έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 68-68-68-66. Για να δούμε αν θα τα βάλει. Δύο βολές για την Τζέτς.
Έφταγε στην πρώτη 68-67. Το ντέρμπι καλά κρατεί. Yeah. 68-68. Yeah. Στο παλί, αλλιούς και πάλι. Κορέ, πολύ καλή άμυνα από την Τιν. Περνάει εξαιρετικά, τρίποντο. Φανταστική προσπάθεια. 68-71. Ήταν ακριβώς από κάτω και δεν την είδατε. Πέρασε την μπάλα από τη μία πλευρά και πέρασε ίδια από την άλλη. Είμαστε αρκετά κάθετα και ψηλά και χάνουμε κάποιες φάσεις. Και άλλη πολύ καλή άμυνα. Δεν μπορεί όμως η Κάρη να ολοκληρώσει. Μένει μπάλα στην Κάρη και κερδίζει το φάουλ από την που είναι το τρίτο της. Να και η Κάρη φτάνει στα τρία φάουλ. Έχει Κάρη και Τσέτσι στο τρία φάουλ και δύο η Κάρη. Ναι, Ντίν και Τσέτσι στο τρία φάουλ. Το κακό είναι να δίνει και εισβολές τώρα, Λιούις. 68-71, μπροστά ο Ηρακλής και πάλι. Στα 9-71. Μια βολή ακόμα, Λιούις. Έφταχη και στη δεύτερη βολή. Έφταχε στις περίδες στο δεύτερο μήχρονο βολές. 70-71. Κάρη. Και ο Σεργίου. Θα πάρα στο πλάι, Γιαννούδη, περνάει, αλλάζει πλευρά, δίνει κοντά στην Κάρη, κερδίζει γκολ φάουλ. 70-73, φάουλ από την Πενέκια, χρειαστό, εκεί δεν το χάνει εύκολα η Κάρη. Βάζει το καλάθι, κερδίζει και μια βολή, 70-73. Άσε τις βολές. Συνεχίζει ο Ηρακλής να είναι αυτός τις βολές. Και άλλο πολύ όμορφο καλάθι από τη Μούρια το 72-73, η οποία κάνει ό,τι θέλει. Εξαιρετική σήμερα. Δίν, Γιαννούδη, Τσέτς, το σπίτι για τρίποντο. Δεν παίζει μεγάλη Μούρ, φτάνει κοντά στο καλάθι. Πολύ όμορφο καλάθι από την Τσέτς, 72-75. Κακή άμυνα από την Τζέτ. Πολύ, από τη Μουρ, συγγνώμη. Πάλι Μουρ. Κλείνουν τώρα. Δίνει όμως δίποντο στη Μαργέλου. Παίρνει το ριμπάου την Πενέκη. Μπορούσε να βάλει το καλάθι εκεί. Λιούις για τρεις. Λιούις για τρεις. Ναι. 75-75. Και δύο λεπτά ακόμη. Συνεχίζει η συγκομιδή. Περιμέναμε ότι θα βελτιωθούν οι ομάδες στην άμυνα ή ότι δεν θα είναι τόσο παραγωγικές στην επίθεση όπως θέλετε. Πάντα στο μπάσκετ. Τα μεγάλα σκόρ έχουν διπλή με περιγραφή, έτσι. Και καλές επιθέσεις και κακές οι άμυνες. 75-75. Περνάει πάρα κοντά στη Γιαννούδη. Βάζει το καλάθι. 75-77. Θα δούμε τόσο νωρίς το πρωτάθλημα παιχνίδι με δύο ομάδες πάνω από 100 πόντους. Για να δούμε. Πραγματικά είναι... έχουμε μια περιέργεια σε αυτό να δούμε αν θα φτάσει εκεί. Στη γωνία, Μαργέλου, για τρεις εύστοχοι. 78-77. 78-79 και δεν έχει τελειώσει ακόμα το τρίτο δεκάλεπτο. Απίστευτο. Φάουλ. Δύο βολές. Έχουμε 1 και 11 ακόμα. 78-79. Δύο βολές για τη Μουρ, που είναι εύστοχη στο δεύτερο μήχρονο, 4-4 έχει. Έχει περάσει και πάλι η Χατζηβασιλείου. Στέσεις κορέ, στέσεις κορέ. Πάλι εύστοχη. 79-79. Εύστοχη και πάλι, 80-79. 160 πόντους κοντά, παρά ένα, και δεν έχει τελειώσει το 2 δεκάλεπτο. Απίστευτο. Τσέτς. Περνάει. Πάει να δώσει μια ωραία πάσα. Φτάνει πάρα στη γωνία στη Γεωστεργίου. Σουτάρει. Άστο για αυτή τη φορά. Ριμπάουτ Μουρ. Και ριμπάουτ. Τρέχει στον εφηδιασμό. Στη γωνία. Χατζηβασιλείου για τρεις. Άστοχο.
Την πάω την Κάρεϊ και έτσι τον εθνιασμό. Περνάει κι άλλο καλάθι. 81. Και έχουμε 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. 161 πόντους και δεν έχει τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Να δούμε λίγο διαφημιστικά και επαναρχόμαστε. Σαράντα δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου και σκορ έχουμε 80-81, προηγείται ο Ηρακλής. Μάλιστα. Λιούις την επαναφορά. Μουρ. Μουρ. Ήταν η μπάλα στη Λιούις. Κολοπάθηκα την Βασιλείου. Λιούις και πάλι τρίποντο. Άστοχο το τρίποντο, 80-81. Μπενέκι το rebound. Άστοχη στο δεύτερο, διαμαρτύρηση του Γεωστεργίου, χάνει χρόνο, Ντίν. Για να δούμε, θα μπει κι άλλο καλάθι. 81-81, Ντίν. Κάνει πάρα στη γωνία στην Τζέτς, περνάει, δεν είναι καλή άμυνα. Είναι εκτός νομίζω ο χρόνος, έχει λήξει. Να. 81-81. Βλέπετε, βέβαια δεν είναι καλές οι άμυνες, για να λέμε για την αλήθεια. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Να δούμε λίγο τα rebound που σας είπαμε πριν. Τα rebound είναι 7-14 βέβαια. Πού να έχεις περισσότερα rebound με τέτοια ευστοχία που έχουν. 21 rebound έχουν πάρει οι Εσφαιρίδες. Και έχουν 22 rebound η άλλη πλευρά ο Ηρακλής. Η Κάρη έχει πάρει 12 rebound. Μάλιστα, 12 πόντους και 17 πόντους. Έχει ήδη double-double, έτσι. Και από την άλλη πλευρά έχει πάρει 7 rebound η Πάτη, 1 και 6, και άλλα 6 rebound η Μουρ, η οποία έχει και 28 πόντους, με 8 στα 13 βολές, έχοντας 7 στις 7 στο δεύτερο ημίχρονο, 10 στα 12 δίποτα, δεν έχει στάρει τρίποντο. Δηλαδή, εντάξει. Και τα λάθη έχει 4 η Μουρ. Συνολικά λάθη έχει 13 οι Εσφαιρίδες και έχουν 11 ο Ηρακλής. Ισοπαλία λοιπόν, 81-81 και πάμε στο 4ο δεκάλεπτο. Με μεγάλη περιέργεια και για τον νικητή, που είναι το πιο σημαντικό βέβαια για όλους μας. Αλλά από την άλλη, δεν σας το κρύβω ότι προσωπικά έχω και μια περιέργεια να δω αν θα έχουμε ένα παιχνίδι γυναικείο στο ξεκίνημα της σεζόν που οι δύο ομάδες θα πάνε πάνω από τους 100 πόντους και οι δύο. Είναι ένα στοίχημα αυτό. Πραγματικά, εγώ δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι
ειδικά χωρίς παράταση, να πάνε και οι δύο ομάδες πάνω από 100 πόντους. Για να δούμε. 81-81. Λογικό, λέει ο φίλος, ότι είναι πολύ εύστοχες. Επειδή έχω δουλέψει σε γυναικείο σαν προπονητής, να ξέρετε ότι τα κορίτσια γενικώς είναι εύστοχα, αλλά σήμερα παρά είναι. Δεν είναι δηλαδή η διαφορά στην προπόνηση, δεν υπάρχει από το αντρικό μπάσκετ. Είναι το ίδιο επαγγελματίες, με πάρα πολλές ώρες στο γήπεδο, είναι πολύ καλές αυτό το κομμάτι. Αλλά σίγουρα το 81-81 είναι λίγο εντυπωσιακό, δεν θα πω παράλογο, είναι εντυπωσιακό. Δίν. Και ο Σεργίου. Δίν. Δίν. Περνάει. Δύσκολο σούτ, άστοχο. Για να δούμε. Μπενέκη το rebound. Μπενέκη, Λιούις Μουρ. Λιούις Μουρ. Περνάει Χατζη Βασιλείου. Περνάει μια δύσκολη πάσα στη Λιούις. Πώς πέρασε αυτή η μπάλα, αν αυτό ξέρει. Την αφήνει για πολύ λίγο και το βάζει. Μάλιστα. 84-81. Και η Ντίν. Και δύο κορίτσια που έχουν γίνει πολύ λίγες αλλαγές. Είναι πολύ σφιχτό το ρωτέσιο για τους δύο προπονητές. Δεν έχουν αναπνοές και τέτοια. Παίζουν οι ίδιες. Αν δεν κάνω λάθος, τα κορίτσια, οι τρεις ξένες του Ηρακλή έχουν παίξει όλο το παιχνίδι. Η Πάτη είναι σχετικά αρκετή ώρα έξω τώρα λόγω των φάουλ. Για να δούμε ποια μπαίνει τώρα. Μπαίνει η Πρίφτη και πάλι. Η Πρίφτη θέση μπαίνει εκεί. 84-81, δύο φορές για τις θέσεις. Εύστοχη. 84-82. Θα πάει και καμιά παράταση. Να δούμε τίποτα 120-118. Πραγματικά. Έφτασε και στη δεύτερη. 84-83. 84-83. Επίθεση για τις Εσπερίδες. Σε κίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου και σκορ 84-83. Μάλιστα. Μουρ. Μουρ πασάει στη γωνία στην Χατζηβασιλείου. Προσπαθεί, δεν μπορεί. Τρίποντο και πάλι. Άστοχο. Ριμπάουντ όμως Χατζηβασιλείου. Σημαντικό rebound. Λιούις. Χατζηβασιλείου. Μουρ. Το ένα σμένα που είναι πολύ δυνατή. Αν και γλίστησε λίγο και δεν μπόρεσε να σκοράρει. Καλά εδώ στο σκορ της, το ρεκόρ της. 10-13 απέναντι του Γιαννούδη. Περνάει. Δύσκολη προσπάθεια. Καλό rotation. Βγαίνει Χατζηβασιλείου. Βγαίνει απέναντι Μουρ. Τέτοια τρεις. Άστοχη. Βλέπει την μπάλα η Μουρ. Η οποία δείχνει ότι έχει πολλές δυνάμεις ακόμα. Τι έκανε, πω, 86-83. Τεράστιο παιχνίδι από τη Μουρ. Έχει φτάσει 30 πλάς πόντους και ο Σεργίου, Γιαννούδη, η κεντρόλμη του Σεργίου. Πάλι σε ζώνη. Κάρεϊ, πάει κοντά στο καλάθι, παίζει την Πρίφτη, γκολ φάουλ. 86-85, μάλιστα. Και θέλει 8 λεπτά. 86-85. 8 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Απίστευτο. Μας ακούτε, μας κάνει εντύπωση το σκορ. Το ίδιο εντύπωση θα μας έκανε και σε αντρικό μπάσκετ, έτσι. 86-85 αυτή την περίοδο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Δεν είναι για κάτι που το βλέπεις κάθε μέρα. Όχι σε αντρικό, σε Ευρωλίγκα θα βλέπουμε τέτοιο σκορ. Στο Μαχακό 36-30. Η μίχρονα τώρα τελείωσε και είναι 7 πόντους στους 35 περίπου πόντους, έτσι. Λιούις, Μουρ. 37-30 είναι η μίχρονα στο ΆΚΑ. Και εδώ έχουμε 86-86 και θέλουμε τρίποντο Λιούις, εύστοχη. 89-86. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει να κάνει μόνο με γυναικείο. Γενικό σαν παιχνίδι, είναι χορταστικό να το βλέπουμε. 89-86, ξέβη η παράτηση. Φιλντίν, σώζει όμως την κατοχή Τσέτς. Παίζει ασμένα, που είναι πολύ δυνατή. Πολύ καλή άμυνα του Γιούς. Στήθηκε, πήρε τα βήματα, στήθηκε μπροστά της.
Και νομίζω ότι είναι και τέταρτο για την Τζέτς. Αυτό είναι πέμπτο. Πέμπτο για την Τζέτς, μάλιστα. Και μπαίνει και πάλι Καράλη που είναι αρκετή ώρα έξω. Για να δούμε αν θα δικαιώσει τον τίτλο για τις περσινές της εικόνας που διαβάσαμε από τους φίλους ότι είναι μία από τις δύο βασικότερες παίκτρες στην άνοδο του Ηρακλή. Επανέρχεται η Καράλη. Να δούμε. Αυτή είναι μία σημαντική απώλεια για την ομάδα του Ηρακλή. Για να δούμε πόσο θα επηρεάσει. 7:25 πριν τη λήξη. Και το βασικό για τον coach Σόφτς είναι ότι έχει καταφέρει και έχει παραμείνει μπροστά στο παιχνίδι, βγάζοντας στην αντίπαλη πλευρά παίκτες με φάουλ, έχοντας έξω πολλή ώρα την μπάτη. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο του στοίχημα που έχει καταφέρει, 89-86, 7-12. Κατς Βασιλείου, περνάει στη Μουρ κοντά στο καλάθι, άστοχη. Άστοχη μετά από πολύ ώρα η Μουρ, μάλλον μετά από πολλά εύστοχα, είχε χάσει και ένα προηγούμενη φάση. Φτάνει πάρα στην Γκάρη, δύσκολο σούτ, παίρνει το rebound, χάνει και το follow. Η κούραση είναι προφανής, είχαν μια κόντρα εκεί με την πρίφτη. Μουρ, άλλη καλή άμυνα από την άλλη πλευρά. Τώρα την καλή άμυνα την παίζει Ντίν. Έκανε το επιθετικό φάουλ πριν, μάλλον έκανε η Τσέτς το επιθετικό φάουλ, τώρα το κάνει, το κερδίζει Ντίν, δύο καλές άμυνες από τις δύο πλευρές και γίνεται το σκορ, παραμένει μάλλον το σκορ 89-86, 6-46 για να λήξει. Καράλη. Καράλη. Πασάει στην Τιν. Γιωστεργίου για τρεις. Δεν διστάζει. Δεν διστάζει. Το χάνει όμως. Η κούραση νομίζω ότι παίζει τον ρόλο στα κότσια του Ηρακλή. Έχουν πολύ πιο σφιχτό το rotation. Η Μουρ πάει κοντά στο καλάθι. Και εκείνη κάνει λάθος όμως. Κοιτάξτε την Καράλη. Μάχη και τζάμπολ κατοχή για τον Εσπερίδη Σαραμένη. Λιούις, πρίφτη. Παραμένει η κατοχή, 14 δευτερόλεπτα, 89-86. Πέρασε ένα λεπτό χωρίς καλάθι και μας κάνει εντύπωση. Λοιπόν, Χατζηβασιλείου. Απέναντι Λιούις, για τρεις. Μάλιστα, 92-86. Τι βλέπουμε. Καράλη. Καράλη. Γιαννούδη, κάρει κοντά στο καλάθι. Goal foul, 92-88 και μία βολή. 92-88. Και θέλει 6 και 1, 6 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Έστοχη, 92-89. Μουρ. Μουρ. Πολύ καλή άμυνα από την Τιν. Παραμένει κατοχή όμως. Για τρίποντο η Κορέα άστοχη. Την πάω ποιος. Την πάω την Καράλη, μάλιστα. Παγίδα όμως, καλή παγίδα εκεί από τη Μουρ και από τη Λιούις. Παραμένει κατοχή για τον Ηρακλή. 92-89. Καράλη. Γιαννούδη. Στη γωνία η Καράλη, δεν διστάζει να στάρει.
Πολύ καλή άμυνα από τη Λιούις. Ντίν, για τρεις, άψαχη. Από τα χέρια της Καράλη βγαίνει μπάλα, κατοχή εδώ στις Εσφαιρίδες που έχουν ένα προβάδισμα τριών πόντων, 5 και 20. Σαφώς και είναι πολύ νωρίς για να πούμε νικητή. Ξαναλέω ότι έχουμε δύο στοιχήματα. Τώρα να δούμε ποια ομάδα θα κερδίσει και οι δύο έχουν κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Αλλά να δούμε και πού θα σταματήσει το σκορ. Είναι λίγο περίεργο. Παρολίγα κλέψει την μπάλα, παραμένει κατοχή όμως. Περνάει μπάλα κοντά στη Μουρ. Πολύ ωραία φάση, φανταστική φάση. Πάσα στην Πρίφτη, η οποία βάζει το καλάθι 94-89. Παραμένει κατοχή Ντίν, πάει κοντά στο καλάθι, 94-91. Και πιέζει ο κόουτς, καλά κάνει, Μουρ, περνάει στον εφηδιασμό, 96-91, goal foul. Όχι, τι έδωσε. Για να δούμε, επιθετικό, δεν μετράει το καλάθι, 94-91. Βιαστήκαμε να πούμε εμείς κάτι, κύριε Κωνσταντινού ήταν μπροστά, είδε τη φάση, επιθετικό έδωσε και δεν μέτρησε για το καλάθι, 94-91. Γύρω Σεργίου. Καράλη, περνάει μπάλα κοντά στη Γιαννούδη. Ξαναλέω ότι τώρα παίζει ρόλο και κούραση, έτσι. Το ότι φτάνει το σκορ τόσο ψηλά και στο τρίτο δεκάλεπτο δείχνει την αξία. Μουρ. Κατ' του Βασιλείου. Περνάει πολύ... Πω, τι έκανε. 96-91. Εξαιρετική προσπάθεια τόση ώρα έξω και έχει την ψυχολογία να κάνει τέτοια προσπάθεια. Καράλη, απέναντι στη Γιαννούδη, προσθήση. Βήματα την οικία Κωνσταντινίδη, τώρα είδα τα χέρια, μην πει κανένας ότι έδειξε γραμμή. Βήματα έδωσε, έτσι. Λοιπόν, 96-91. 3:45. Βλέπουμε λίγο διαφημίσεις, γιατί στα επόμενα τα εμάω δεν θα πάμε σε διαφημίσεις. Και με την πάτη έξω τόση ώρα, έτσι. Εγώ θα το ξαναπώ. Φανταστείτε, δεν έχει καμία παράταση σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, θα δούμε σκορ που θα το μνημονεύουμε για χρόνια. 3:45. Τώρα αν γίνει παράταση θα μου λέτε το γρουσούζεψα ή το ότι έκανα καλό, αλλά εγώ δεν το φαντάζομαι. Λοιπόν, 96-91. Επαναφορά για την ομάδα των Σφαιρίδων. Λιούις, για του Βασιλείου. Πάτη, για του Βασιλείου περνάει. Δεύτερη φάση. Δεύτερο προσωπικό καλάθι, 98-91. Πολύ κοντά στους 100 πόντους. Βέβαια οι άμυνες είναι ανύπαρκτες, έτσι. Περνάνε όποτε θέλουν και βάζουν καλάθι. Ντίν. Πολύ κακή πάσα.
Κακή συνεννόηση. Και επανέρχεται η Παπαροϊδάμη που έχει παίξει πολύ λίγο στη θέση της Γεροστεργίου. 98-91. Μουρ. Πάτη κοντά στο καλάστι Μουρ. Η πρώτη ομάδα στα 100. 191. 191 και θέλουμε 3 λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. Απίστευτο. Καράλι, άστοχη. Νομίζω ότι κουράστηκαν τα κορίτσια του Ηρακλή. Θα ξαναπώ όμως ότι η προσπάθειά τους είναι εξαιρετική. Η Πάτη, άλλο ένα καλάθι, 102-91. Time out από τον κύριο Νίκου. Νομίζω ότι σύρθηκε γιατί θα ήθελα να κρατήσει τα time out το δεύτερο, γιατί έχει πάρει άλλο ένα. Για το τελευταίο δίλεπτο, για να έχει την ευχαίρεια να πάει στην επίθεση, αλλά δεν μπορούσε να αντέξει γιατί έφυγε το σκορ. Η διαφορά είναι 102-91. Τεράστιο παιχνίδι. Μέχρι και το ταμπλό δεν έχει το ένα μπροστά, είναι 0-2-91 δείχνει. Έτσι. Αλλά το σκορ είναι 102-91. Ευτυχώς εμείς το έχουμε. Για να το βλέπουμε και πάλι, γιατί δεν το βλέπαμε τόση ώρα. Μετά το time out, 102-91. Για να δείτε το ταμπλό, 0-2-91. Δείχνει αυτό που σας λέγαμε πριν, δεν έχουν προβλέψεις για το 100. Λοιπόν, 102-91, μάλιστα. Και έχουμε 2:51 ακόμα. Καράλι, περνάει. Δίν. Περνάει πάρα κοντά στην Κάρεϊ. Πάρα πολύ ωραία κίνηση, εξαιρετικό καλάθι, 102-93. Και πιέζει ο κόουτς Νίκου. Μουρ, από του Βασιλείου, που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στα τελευταία λεπτά. Λιούις, Μουρ και πάλι, πάει μέχρι μέσα. Του φεύγει μπάλα. Παραμένει κατοχή όμως, τη σώζει Λιούις. Για 10-11 δευτερόλεπτα ακόμα. Φτάνει κοντά, δεν κερδίζει το φάουλ, καλάθι. 104-91, μάλιστα. Δίν. Παπαροϊδάνη. Κάρη και πάλι. Κι άλλο καλάθι, 104-95. Πιέζει ο κόουτς. Κερδίζει το φάουλ, Μουρ, δύο βολές. Όχι, δεν είναι βολές. Είναι δεύτερο φάουλ. 1:54, 104-95. Ξαναλέω, 104-95. Απίστευτο. Κατ' Βασιλείου. Περνάει με την Τιν. Την πέρα στη γωνία στην Κορέα, έτοιμη είναι. Βήματα και πάλι. Λοιπόν, Καράλι, και εμείς κουραστήκαμε να μιλάμε, έτσι. Δίν, Παρεντάνη, Καράλι, περνάει πάρα και πάλι στην Κάρη. Καλή άμυνα εκεί από την... Πολύ καλή άμυνα για την Γιούς, βγήκε από την Κουτσιά, κλέβει την μπάλα. Επιθετικό φάουλ. Και είναι το πέμπτο, όχι δεν είναι το πέμπτο, είναι το δεύτερο. 4 έχει το νούμερο 5. Η Μουρ έχει 4. 104-95, 1:27 για τη λήξη.
Κάρε για τρεις. Άστοχη. Παραμένει μπάλα. Κάρε και πάλι. Γιαννούδη για τρεις. Άστοχη εκείνη. Ηλίου στο rebound. Περνάει το κέντρο η Μουρ. 104-95. Άστοχες δύο βολές, παίρνει το ριμπάντο όμως η Πάτη και βάζει το καλάθι για το 106-95. Ξεπεράσαμε τους 200 πόντους, μάλιστα. 106-95. Και μία βολή για την Πάτη. Βοηθήσουμε τους φίλους. Οι Εσπερίδες έχουν 20 στις 31 βολές και ο Ηρακλής έχει 16-24. Έφτωχε στη βολή 107-95. Ντίν, περνάει. Κάρε για τρεις, άστοχη. Την πάω τη Μουρ. Έχουμε νικητή βέβαια. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε κάποιον για μια συνέντευξη μετά, δεν ξέρω αν θα έρθουνε. Έξω η μπάλα, 27 δευτερόλεπτα, 107-95. Και έχουμε αλλαγές, περνάνε οι μικρές, που σας λέγαμε και πριν. Γκούρα, Λιούις κοντά στο καλάθι. Άλλο ένα καλάθι, 109-95. Καράλι. Στη γωνία. Κλέβει την μπάλα σε Γκούρα, η οποία είναι πάρα πολύ γρήγορη. Πάει κοντά στο καλάθι. Ο ενθουσιασμός της μικρής, δεν το βάζω στο καλάθι. Και έχουμε λήξει με τελικό σκορ. Ναι, τελικό σκορ είναι αυτό. 109-95. 109-95. Ένα απίστευτο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι χορταστικό. Νομίζω ότι έχει γράψει ιστορία αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι που να έχουμε μεταδώσει και μεταδίδουμε αρκετά χρόνια γυναικείο μπάσκετ. Με τέτοιο σκορ, υπήρχε σκορ, ειδικά με τις μεγάλες ομάδες, βέβαια, που οι ομάδες, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός πήγαινε πάνω από 100, αλλά με μεγάλες διαφορές. Παιχνίδι με τέτοιο σκορ για από τις δύο ομάδες, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο τέτοιο παιχνίδι ποτέ. Λοιπόν, δεν θα κλείσουμε ακόμα, θα περιμένουμε πως έρθουν κάποιος για κάποιες συνεντεύξεις. Θα περιμένουμε λίγο. ...109-95, ένα τεράστιο παιχνίδι. Τα στατιστικά ήτανε για την ομάδα του Ηρακλή. 16-24 βολές, 23-39 δίποντα, ανεβήκαν πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. 11-32 τρίποντα.
29 τα rebound και 24 assist είχε ο Ηρακλής. Από την άλλη πλευρά, ο Ιεσπερίδης 21-32 βολές, 26-33 δίποτα και 12-29 τρίποτα. Με 31 rebound και 30 assist. Προσέξτε, 30 assist. Απίστευτο. Είναι τεράστια τα νούμερα. Λίγο υπομονή, μήπως έρθουν κάποιος για να δώσουμε συνέδριο. Περιμένουμε. Αφροδίτη! Σακί! Σακί! Εδώ, Σάκη, εδώ γιατί είναι ζωντανό. Εδώ, το κάναμε για προχθές. Έλα πάνω, Ζωή, έλα. Φωνάζουμε λίγο για να φέρουμε τις παίχτριες. Γιατί πέρυσι θα κάναμε την σειρά, τώρα το κάνουμε στο live. Προσπαθούμε να έχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εσάς. Περιμένουμε την κορέα τη Ζωή. Πλησιάζεται μόνο, μη σε ασχολήσω. Δεν έχω COVID. Έχω κάνει τεστ. Δεν σε φοβάμαι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την κορέα της Ζωή. Ζωή, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για την νίκη. Από την άλλη, δεν έχω πολλά να πω. Τι παιχνίδι είδαμε, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι άλλο τέτοιο παιχνίδι. Αυτό υπάρχουν παιχνίδια που μια ομάδα από τις δύο έχει βάλει πάνω από 100 πόντους, με μία από τις μεγάλες, αλλά με μεγάλες διαφορές. Τώρα 200 πόντους σε ένα παιχνίδι νομίζω πως είναι, θα το θυμόσαστε κι εσείς. Εύχομαι να το ξανακάνετε, αλλά τεράστιο παιχνίδι. Πες μας δύο λόγια. Είναι αλήθεια, ήταν τρομερό παιχνίδι. Χαίρομαι πάρα πολύ που κερδίσαμε. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μας. Υπήρχαν αρρώστιες, δεν κάναμε προπόνηση όλοι μαζί. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και γυρίσαμε και το μάτς, γιατί ο Ηρακλής βρέθηκε κάποια στιγμή μπροστά. Ανταποκριθήκαμε. Ναι, και με μεγάλη διαφορά. Εντάξει, ανταποκριθήκαμε σε ό,τι ζήτησε ο coach. Και γι' αυτό θεωρώ ότι μας άξιζε και η νίκη. Μπράβο, συγχαρητήρια πολλά. Πες μου τώρα, ξεκίνημα σεζόν. Δεύτερη χρονιά εδώ. Τι βλέπεις? Και νομίζω πως έχεις και μια με τεράστια επιτυχία. Έτσι, το 3-3, έτσι. Ναι. Να μην το ξεχνάμε. Εγώ δεν το ξεχνάω. Όχι, είναι αξέχαστο, είναι η αλήθεια. Όντως, πήραμε χρυσό στους Μεσογειακούς. Δεύτερη χρονιά στις Περίδες είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αγαπάω πολύ την ομάδα και η ομάδα μου δείχνει εμπιστοσύνη. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ακόμα καλύτερη η χρονιά από πέρσι και θα δείτε ότι θα πετύχουμε ψηλά σαν ομάδα. Καινούργιες παίκτριες, έχετε μείνει λίγες από πέρσι, αλλά έχετε κρατήσει τις μικρές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι σημαντικό. Είμαστε νέα ομάδα. Ηλικιακά είμαστε πολύ μικρές όσες παίζουμε. Mm-hmm. Είναι η αλήθεια. Οι ξένες είναι καινούργιες, εντάξει, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Είναι καλοί χαρακτήρες ευτυχώς και θεωρώ ότι θα το βρούμε καλύτερα στην πορεία. Μπράβο. Καλή επιτυχία, καλή χρονιά. Εδώ θα είμαστε να σας βλέπουμε. Ευχόμαστε το καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Α, ήρθε μια κοπέλα, ορίστε. Καλώς, το κλείσαμε. Βέβαια, πρέπει να είσαι εδώ.
Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε να το βάλουμε γι' αυτό. Πέρα από εδώ. Το μικρό σου είναι. Ναι. Κάτω από αυτό. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και την Αθηνά Διανούδη από την ομάδα του Ηρακλή. Αθηνά, εμείς είπαμε πάρα πολλές φορές στο παιχνίδι. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Ήσασταν νεοφώτιστες. Κάνατε ένα πολύ μεγάλο την πρώτη αγωνιστική, αλλά το σημερινό νομίζω το θυμόσαστε χρόνια και εσείς. 204 πόντους σε ένα παιχνίδι. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί, όχι σε γυναικείο, αλλά και σε αντρικό είναι πολύ σπάνιο. Είπαν πολλές φορές συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Δεν τα καταφέρατε, αλλά πες μας δύο λόγια. Κοιτάξτε, εμείς περιμέναμε ότι θα μας δώσουν αρκετά σουτ. Η αλήθεια είναι αυτή, ήμασταν προετοιμασμένες γι' αυτό. Εμπιστευτήκαμε τα σουτ μας και τα πήραμε. Στην αρχή μας βγήκε το παιχνίδι, μετά άλλαξε το παιχνίδι. Όπως τα βάζαμε εμείς στην αρχή, έτσι τα έβαλαν μετά και τα κορίτσια. Νομίζω ότι έπαιξε ρολογική κούραση, γιατί παίξατε με μικρό rotation. Λίγο μικρό το rotation, υπήρχε κάποια κούραση, αλλά νομίζω ότι κρίθηκε περισσότερο στη μεγάλη ευστοχία των κοριτσιών και στα πολλά χαμένα επιθετικά που είχαμε εμείς. Επειδή δεν παρακολουθούσα πέρυσι, είναι πρώτη χρονιά στο Ηρακλή ή στο Άγιο πέρυσι. Είναι 8η χρονιά. 8η. Πω, εσύ, δεν σε παρακολουθούσα. Άρα, μεγάλη επιτυχία, είσαστε στην Α1. Τι περιμένεις από τη φετινή χρονιά? Η ομάδα σας ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ οφείλω να το πω ότι δείχνατε εξαιρετικό πρόσωπο. Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε κάθε μέρα, βάζουμε το καλύτερό μας σε αυτό σε όλες τις προπονήσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Στόχος μας είναι προφανώς παραμονή στην κατηγορία και γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά για να το πετύχουμε αυτό και νομίζω ότι φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Από μένα πολλά συγχαρητήρια, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Να πω και πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα των Ισπερίδων, ήταν άξιες. Και στις δύο ομάδες, είναι από τα παιχνίδια που είναι χορταστικό να τα βλέπουμε οι φίλαθλοι. Φαντάζομαι θα είναι λίγο δύσκολη η εβδομάδα με τους προπονητές της άμυνας. Εντάξει, είχαμε κάποιες κακές στιγμές, αλήθεια είναι αυτή. Στην άμυνα, ναι. Ναι. Οπότε τις πληρώσαμε. Σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να έχεις πολλές κακές στιγμές μέσα στο γήπεδο. Ωραία, και πάλι συγχαρητήρια πολλά από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ λέω ότι θα έχεις φέτος θα πήγες. Okay. Μπράβο σου, μπράβο σου. Χαρακτήρια. Δημήτρης από σκίτς. Έχω περάσει από την εκλογική σαν προπονητής. Αληθώς. Βέβαια. Στο, εγώ ήμουν στην πρώτη χρονιά μετά, στα Α1, πιο παλιά στη Λιούπολη. Έχω εμπειρία. Μπράβο σας, εντυπωσιακό παιχνίδι. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να φέρετε προσπάθεια.